Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όσα παραγωγικά μοντέλα και αν έχει σχεδιάσει η αστική τάξη και έχει εφαρμόσει κάθε αστική κυβέρνηση, όσες μορφές διαχείρισης και αν επέλεξε, όσοι νομπελίστες, οικονομολόγοι και αν αξιοποιήθηκαν, δεν μπόρεσε και δεν μπορεί να απαλλαγεί από τις καπιταλιστικές κρίσεις. Ούτε η περιοριστική, ούτε η επιθετική πολιτική εμπόδισαν την εμφάνισή τους. Και με τη μία και με την άλλη μορφή διαχείρισης, το κόστος, οι συνέπειες φορτώνονται στους εργαζόμενους, στους βιοπαλλαιστές της πόλης και της υπαίθρου. Κρίσης και μνημόνια με την περιοριστική πολιτική, κρίση και μνημόνια με την επιθετική πολιτική. Με τα σαρωτικά μέτρα, βέβαια, ενάντια στους εργαζόμενους και του λαό. Η πράσινη ανάπτυξη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι διάφορες καινοτομίες και τα εμβληματικά έργα, ένα είναι βέβαιο, ότι θα αυξήσουν την αγριότητα του καπιταλιστικού συστήματος. Οι επιλογές του κεφαλαίου και των κυβερνήσεων κάθε φορά γίνονται πιο επώδυνες για τους εργαζόμενους και το λαό. Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που κατέστησαν από κοινού η επιχειρηματική ομιλή και κυβέρνηση στα πλαίσια του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Next Generation, ένα και μόνο στόχο έχει. Πώς θα δημιουργήσει για το κεφάλαιο νέους όρους και νέα πεδία κερδοφορίας, όπως ενέργεια, μεταφορές, ίδρυυση, άδρευση, χρήση γης, υγεία, παιδεία, κατάρτιση και άλλα, με κίνητρα, φοροαπαλλαγές, νέες χρηματοδοτήσεις και κυρίως νέες ανατροπές στη ζωή των εργαζομένων και του λαού. Η κυβέρνηση, όπως η κυβέρνηση των άλλων χωρών, αυτά τα σχέδια καταθέτουν. Τα σχέδια που υπηρετούν τις ανάγκες των μονοπωλιακών και επιχειρηματικών ομίλων. Με αυτό, άλλα 60 δις ευρώ περίπου του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα προσθεθούν στα 340 δις ευρώ χρέους που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και καλούνται να το πληρώσουν οι εργατικές λαϊκές οικογένειες και οι απόγονοι αυτών, εγγόνια, δυσέγγωνα και βάλια. Ας δούμε όμως ποιοι είναι οι όροι της εκταμείευσης αυτών των πόρων. Οι όροι είναι, όπως αναφέρεται και στο σχέδιο, η αδιάλειπτη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων. Δηλαδή η συνέχεια και η επιτάχυνση της κατάργησης όλων των εμποδίων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Πρώτος όρος στη λίστα είναι η κατάργηση εμβληματικών κατακτήσεων της εργατικής τάξης, η περιστολή των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών. Αυτό είναι το αντεργατικό έκτρωμα που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση τον Μάιο. Να σημειώσουμε ότι όλες οι κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησαν σε περιστολή, ανέτρεψαν στοιχειώδεις δημοκρατικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες, έθεσαν μεγάλα εμπόδια στη συμμετοχή των εργαζομένων στα σωματεία τους, στους αγώνες τους και ιδιαίτερα στο δικαίωμα στην απεργία. Η Νέα Δημοκρατία, όπως διαρρέει το Υπουργείο Εργασίας, όχι μόνο διατηρεί τον υπερδιπλασιασμό του αριθμού των εργαζομένων για τη συγκρότηση απαρτίας για την ψήφιση απεργίας που θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ, απαιτεί επιπλέον από τα συνδικάτα να καθορίσουν προσωπικό ασφαλείας με σκοπό τη συνέχιση της παραγωγής. Για παράδειγμα, φέρνει το παράδειγμα δηλαδή, ότι στο μετρό, αν θα κάνει απεργία, θα πρέπει να προχωρηθεί για κίνηση του 1/3 των σειρμών. Η κυβέρνηση επιδιώκει να ασκήσει τη μέγιστη βία πάνω στους αγώνες των εργαζομένων. Ο εργοδότης, σύμφωνα με το υποκατάθεση σχέδιο, μπορεί να διεκδικεί αποζημίωση από τους απεργούς σε περίπτωση κήρυξης παράνομης απεργίας. Παράνομες, βέβαια, και καταχρηστικές, κρίνονται από τα δικαστήρια 9 στις 10 απεργίες. Καταλαβαίνει κανείς το στόχο αυτής της ρύθμισης. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των επιχειρησιακών ομίλων και για το χτύπημα των αγώνων. Οι εργαζόμενοι δεν θα συζητούν διαζώσεις στις συνελεύσεις τους, αλλά μέσω τηλεδιασκέψεων. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία θα αποφασίζουν για απεργία, αλλά και για εκλογή διοικητικών συμβουλίων και αντιπροσώπων στα ανώτερα όργανα, με τον κρατικό και εργοδοτικό μηχανισμό να καθορίζει το αποτέλεσμα. Στόχος, βέβαια, η ταξική γραμμή στο κίνημα. Προβλέπει επίσης τον περιορισμό της νομικής προστασίας του αριθμού των συνδικαλιστών υπό απόλυση. Μειώνεται επίσης τη χρονική περίοδο μετά τη λήξη της συνδικαλιστικής θητείας που θα έχει την τυπική νομική προστασία. Δίνει τη δυνατότητα απόλυσης συνδικαλιστή αν ο εργοδότης υποβάλει μήνυση ότι παρεμπόδισε την απεργοσπασία. Και όλα αυτά για να υλοποιηθούν χωρίς εμπόδιο, έτσι νομίζεται τουλάχιστον, υπάγειες αξιώσεις του κεφαλαίου για ανατροπές των εμβληματικών κατακτήσεων.
όπως ο σταθερός ημερήσιος χρόνος δουλειάς, το 8ωρο, πενθήμερο, 40ωρο, οι συλλογικές συμβάσεις, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, συνολικά η κοινωνική ασφάλιση και ό,τι εμποδίζει την παραπέρα κερδοφορία του κεφαλαίου. Η θέσπιση του δεκαώρου, η κατάργηση αμοιβής των υπεραιωριών, η τηλεργασία που καταργεί τα όρια του εργάσιμου και μη εργάσιμου χρόνου είναι ρυθμίσεις που φέρνει η κυβέρνηση. Με ατομικές συμβάσεις εργασίας, με εκβιασμούς στους εργαζόμενους θα τους υποχρεώνει σε άγριες συνθήκες δουλειάς και ζωής. Θεσπίζει δουλειά και τα Σαββατοκύριακα σε άλλους κλάδους. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι θα προστατεύονται από την κυβέρνηση απέναντι στη διεκδίκηση καλύτερων όρων αμοιβής και εργασίας από τους εργαζόμενους, αφού ο κατώτερος μισθός θα αποφασίζεται από τον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας με κριτήριο την κερδοφορία, όπως προβλέπει ο νόμος Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ ή Βρούτσια Αχτσόγλου, όπως έχει κυριαρχήσει. Με επιχείρημα της στήριξης εργασίας και όχι της ανεργίας, σχεδιάζεται μεγαλύτερη μεταφορά του προϋπολογισμού του ΑΕΔ, των κονδυλίων της κατάρτισης στους επιχειρηματικούς ομίλους για εξασφάλιση τζάμπα εργασίας. Το επίδομα ανεργίας, σύμφωνα με το πόρισμα Πισαρίδη, θα είναι 180 με 200 ευρώ. Με τον εκβιασμό, αν δεν αποδεχτεί ο άνεργος την όποια θέση, δεν θα επιδοτείται. Θα στέλνετε εργαζόμενους σε θέση που μπορεί και να τον προσβάλλουν, όπως έγινε στη Γερμανία, που έστειλαν σερβιτόρα να δουλέψει σε οίκο ανοχής. Κατά τα άλλα, λέτε ότι θα δημιουργήσετε νέες, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Πουλάτε φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες. Όρος επίσης είναι η περαιτέρω ανατροπή του ασφαλιστικού συστήματος, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της παραπέρα απαλλαγής κράτους και εργοδοσίας, να καταργηθεί η εγγύηση του κράτους για τις συντάξεις, να μετατραπεί σε ατομική ευθύνη η ασφάλιση. Οι εισφορές των εργαζομένων στο χρηματιστηριακό τζόγο. Το κεφαλαιοποιητικό σύστημα έρχεται να φέρει πελάτες στους ομίλους των ασφαλιστικών εταιριών. Η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια, οι συντάξεις πείνας θα είναι το μέλλον αν το κίνημα δεν εμποδίσει, δεν ανατρέψει αυτή την πολιτική. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Τα δικαιώματα των εργαζομένων για εσάς είναι καθήλωση. Η κατάργηση που επιδεινώνουν τους όρους ζωής τους είναι πρόοδος. Πρόοδος, ναι, είναι για το κεφάλαιο. Για το λαό είναι καθήλωση. Οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται πυρετοδός να απαντήσουν καθολικά, μαζικά, αν τολμήσετε να αναφέρετε το νομοθετικό έκτρωμα, αλλά και συνολικά την πολιτική που επιδεινώνει τη ζωή τους. Το ΚΚΕ καλεί την εργατική τάξη να απαλλαγεί από τη δικτατορία του κεφαλαίου, να κάνει δική της υπόθεση την εξουσία της και τη σοσιαλιστική οργάνωση της οικονομίας. Αποκαλύπτει ταυτόχρονα τους σχεδιασμούς του κεφαλαίου, των κυβερνήσεών του, αναδεικνύει τις οδυνηρές συνέπειες για την πλειοψηφία του λαού μας. Προβάλλει την ανάγκη οργάνωσης με αφοβία, ανυπακοή και αντεπίθεση συνολικά του εργατικού λαϊκού κινήματος, διεκδικώντας τις πραγματικές ανάγκες. Ανάγκες που ενώ μπορούν να ικανοποιηθούν γιατί η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνικής απογείωσαν την παραγωγικότητα της εργασίας με παραγωγή αμύθιτου πλούτου, στέκεται εμπόδιο το κέρδος μιας κούφτας καπιταλιστών. Αυτή η αντίφαση δεν μπορεί παρά να λυθεί με την ανατροπή αυτού του συστήματος. Το ΚΚΕ δίνει όλες τις δυνάμεις για αυτή την προοπτική.